Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη, 22 Μαρτίου 2022. Α, 22 Τρίτου 2022. Ωραία ημερομηνία. Όπως σας έχουμε υποσχεθεί σήμερα, θα σας συστήσουμε κάποια ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία για όσους ενδιαφέρονται να διαβάσουν βιβλία που να είναι βοηθητικά. Πέστε μας. Ναι. Λοιπόν, έχω μαζέψει έτσι κάποια βιβλία τα οποία θα είναι καλό να σας το πω. Λοιπόν, ένα από αυτά είναι το πώς να διατηρήσουμε την ψυχική μας ισορροπία. Ποιος το Είναι έχει έτσι γράψει? εύπεπτο βιβλίο, μικρό. Πώς να διατηρήσουμε την ψυχική μας ισορροπία. Νομίζω μπορείτε να το, αν το ψάξετε έτσι θα το βρείτε, γιατί έχω βάλει τον τίτλο και έχει βγει. Πώς να διατηρήσουμε την ψυχική μας ισορροπία. Ναι. Okay. Επίσης, ένα βιβλίο, γιατί με ρωτάνε πολλοί και μου έχουν προτείνει έτσι να κάνουμε και θέματα για άντρες, παρόλο που τα θέματα μας είναι για όλους, για κάθε, τέλος πάντων και για άντρες και για γυναίκες, να θυμίσουμε το βιβλίο σου που έγραψες «Και οι άντρες έχουν ψυχή», το οποίο θα ήταν πολύ καλή ιδέα να διάβαζες και κάποια αποσπάσματα μέσα από τα vlog σου για να υπενθυμίσεις έτσι και Αγάπη μου, το αυτή μας. βιβλίο μου «Και οι άντρες έχουν ψυχή» υπάρχει στο ιστοσελίδα μου σε μορφή flipbook. Μπορεί να το αγοράσει όποιος θέλει να... Μπορεί να το αγοράσει, τι λέω ρε. Μπορεί όποιος θέλει να μπει μέσα και να το διαβάσει δωρεάν. Το βιβλίο μου «Και οι Ναι. άντρες έχουν ψυχή». Okay. Εγώ τώρα σημειώνω αυτά τα βιβλία που είπες για να τα βάλω με links από κάτω. Το ακούγεται που πληκτρολογώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτόν είναι για την περίοδο αυτή που ζούμε, η οποία είναι έτσι λίγο πάλι δύσκολη περίοδος. Και έχει έτσι κάποιες ασκησούλες μέσα, οι οποίες θα είναι πολύ βοηθητικές νομίζω. Γιατί τα έχω βάλει εδώ τα Το βιβλία. έχει γράψει μια Πέρι Φιλίππα, λέει. Φιλίππα Μπράβο, ναι. Πέρι. Ένας εξαιρετικά χρήσιμος οδηγός για να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που συναντάμε στη ζωή. Το βιβλίο αυτό είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος, λέει, για τον καθένα μας που αγωνίζεται να διατηρήσει την ψυχική του ισορροπία χωρίς να χάνει την επαφή του με τα πράγματα, παραμένοντας συνεπής και καταφέροντας να διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα της ζωής. Η εισαγωγή, λέει, τα περιεχόμενα, αυτοπαρατήρηση, σχέση με τους άλλους, το άγχος, ποια είναι η δική σας ιστορία, συμπέρασμα, ασκήσεις, σημειώσεις, τι μπορεί να μελετήσετε μόνοι σας. Εγώ εδώ πέρα θέλω να πω να συστήσω βιβλία τα οποία έχω ξαναμιλήσει πολλές φορές για αυτά. Είναι τα βιβλία του Σκοτ Πεκ, «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος», τα οποία αυτά βιβλία υπάρχουν και στη συμμετοχή. Μπορεί να τα βρει κάποιος. Και στη συμμετοχή, δηλαδή στη συμμετοχή που έχουμε στο κανάλι, είναι ένα από τα βιβλία που διαβάζουμε. Το βιβλίο που διαβάζουμε αυτή την περίοδο. Αλλά θα βάλω το link από κάτω αν κάποιος θέλει να αγοράσει το βιβλίο για να πώς μπορεί να το βρει. Και είναι Ναι. ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος. Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος. Πέρα από το δρόμο το λιγότερο ταξιδεμένο, είναι τρία βιβλία και το τρίτο είναι ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος. Συνεχίζεται. Μάλιστα, άρα έχουμε πει Πολύ. τέσσερα βιβλία μέχρι τώρα. Ναι. Λοιπόν, έναν άλλο βιβλίο το οποίο είναι καλό είναι το «Σχεδόν σχέσεις» των εκδόσεων Φυλάτος, που είναι μια έτσι πολλάθρα μαζεμένα από διάφορους ειδικούς, οι οποίοι μιλάνε για το φαινόμενο αυτό, το να είμαστε σε σχέση που να μην είναι ακριβώς σχέση. Να το δείξω λίγο. Ναι. Ένα λεπτό να το φέρω. Το δείξετε. Το βρίσκω εδώ πέρα. Κάνω Google search και βρίσκω τα βιβλία που μου λες. Εντάξει, μπορεί να τα βρίσκω σε διάφορα βιβλιοπολία. Εγώ θα βάλω από κάτω τα links και μπορείτε να τα βρείτε και από ποιον βιβλιοπωλείο θέλετε. Σχεδόν σχέσεις, λέει, μια τάση της εποχής στην οποία έχει συντελέσει η ευκολία της επικοινωνίας, η έκφραση της επιθυμίας των ανθρώπων για περισσότερη ευελιξία και ανεξαρτησία,
αποθυμένη και ασυνείδητη φόβη δέσμευση ή τον έκταρτο Θεό που πλέον έμαθαν και η θνητή τη συνταγή του. Στα σίγουρα ένα νέο μοντέλο σχέσης που δείχνει να ήρθε για να μείνει. Και έτσι εμείς ανοίγουμε μια συζήτηση που έπρεπε να γίνει. Σε θεωρητικό επίπεδο τα πράγματα είναι απλά. Σε ένα ερωτικό αλυσβερίσι που παρουσιάζεται ανάλαφρο και χαλαρό, είναι αφελές να έχεις υπερβάλλουσες προσδοκίες. Οφείλεις να απολαμβάνεις τη στιγμή, ό,τι έχει ο άλλος να σου δώσει, ό,τι έχεις εσύ να προσφέρεις και έτσι ελεύθερα και προγραμμάτιστα να μοιράζεστε το παρόν, χωρίς την παραμικρή εγγύηση ή κουβέντα για το παραπέρα. Αυτό θα μπορούσε να είναι το μανιφέστο μιας σχεδόν σχέσης και σε μια πρώτη ανάγνωση ακούγεται ειδηλιακό. Το πρόβλημα όμως, κατά τη συνειδητοποίηση ότι χωρίς προσδοκία δεν υπάρχει ούτε έμπνευση, και αυτή είναι μια βάναυση διαπίστωση ακόμα και για τους αραστές, που δεν μοιράζονται μεταξύ τους κάποιο αίσθημα σφοδρό ή την επιθυμία να τους προκύψει. Ευτυχώς για όλους και κυρίως για τον έρωτα, οι άνθρωποι δείχνουν ανέτοιμοι να παραιτηθούν από την αναζήτηση της ουσιαστικής έμπνευσης και ας συνεπάγεται αυτό ενίοτε διαψευσμένες προσδοκίες. Το ρίσκο αξίζει να πάρθει. Λέει το βιβλίο, υπογράφουν η Κατερίνα και Χαγιά, Γιωβάννα Κοντονικολάου, Νικολέτα Βασιλοπούλου, Βασιλική Γουγούλα. Κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό νομίζω έχει βγει μέσα από την ιστοσελίδα pillowfights.gr. Ναι. Δεν το είχα υπόψη μου, ενδιαφέρον. Θα βάλω το link και γι' αυτό. Το διάβασες εσύ? Ναι, το διάβασα. Σου άρεσε? Εντάξει, σε κάποια πράγματα συμφωνώ, σε κάποια δεν συμφωνώ. Το ότι συστήνουμε κάποια βιβλία δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε στο 100% αυτών που λένε. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είπαμε να έχουμε κριτική σκέψη και τα πολλαπλά μας διαβάσματα μπορούν να μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να μπορούμε να σκεφτόμαστε με κριτική ανάλυση και να έχουμε άποψη για αυτό που διαβάζουμε. Δηλαδή με το βιβλίο έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος από τις εκδόσεις ψυχογιώσης συμφωνεί σε όλα. Με το βιβλίο. Δεν συμφωνώ σε όλα με κανένα βιβλίο, αλλά σκέφτομαι την άποψη των συγγραφέων γενικότερα. Αν είχα οποιαδήποτε διαφωνία θα σου το έλεγα νομίζω, γιατί γνωρίζεις πολύ καλά, ότι τα βιβλία σου τουλάχιστον θα διαβάσω. Η αλήθεια είναι λέγεται ότι εσύ διαβάζεις τα βιβλία πριν να διαβάσει η εκδότρια μου, πριν να διαβάσει η επιτολήτρια. Καλά, πλάκα κάνω. Ναι, όλα τα γενικά είμαι υπέρ του να διαβάζουμε βιβλία και το να έχουμε ένα άποψη. Δηλαδή, να έχουμε ένα άποψη για τα πράγματα. Να βλέπουμε και την και αυτό που λέει ο ένας και αυτό που λέει ο άλλος, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε έναν καλό βιβλίο. Δηλαδή, για να ξέρουμε ότι αυτό είναι καλό βιβλίο, το προφανώς το καταλαβαίνουμε, γιατί έχουμε κάνει και άλλα αναγνώσματα και μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Ναι. Εντάξει, και γενικότερα επειδή μου άρεσε πολύ ο τίτλος του σχεδόν σχέσης, γιατί όντως είναι έτσι πολύ εύληπτος τίτλος και μπορεί να δώσει και να δώσει έτσι μια πολύ ανοιχτή θέαση του θέματος αυτού των σχέσεων που μας ταλανίζει. Γιατί είμαστε στην εποχή που έχουν οι περισσότεροι προβλήματα στις σχέσεις τους. Άτε, μην το λες αυτό, μα δεν έχουμε εμείς έναν κανάλι πολύ για σχέσεις. Τα περισσότερα αιτήματα είναι για αυτόν και είναι κάτι που τουλάχιστον για όσους ασχολούμαστε με την έρευνα μας προβληματίζει. Πώς γίνεται στην εποχή μας να έχουμε, δηλαδή τουλάχιστον μια δεκαετία πριν δεν υπήρχαν αυτά τα θέματα. Υπήρχαν, αλλά όχι σε τόσο βαθμό, Αριστονίκη. Δεν υπήρχαν τόσο έντονα. Δεν ήταν τόσο διαδεδομένο αυτό το χάλι. Μπράβο. Που σχεδόν οι περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά αυτό το πάρα πολύ δύσκολο που γίνεται αυτή την εποχή, που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν είμαι σε θέση να πω ακριβώς πόσο, αλλά σίγουρα ένα πολύ μεγάλο... Ένα 80% των ανθρώπων που θα γνωρίσεις όταν κάνεις dating, ένα 80% δεν θέλουν σχέση. Ναι. Υπάρχει αυτός ο φόβος του δεσμεύου. Μην κοίτας εσύ που είσαι παντρεμένη και είσαι τακτοποιημένη. Όταν λέω τακτοποιημένη, ενώ έχεις τακτοποιήσει το θέμα του έρωτος, δεν σημαίνει ότι όποιος είναι παντρεμένος είναι και 100% ευτυχισμένος και ότι δεν έχει προβλήματα. Λες ένα δεν σε απασχολεί τον dating, γιατί είσαι παντρεμένη και είσαι καλά στο γάμο σου. Όσοι είμαστε ελεύθεροι, που είναι πολλοί άνθρωποι που είναι ελεύθεροι, που είναι single, η καλύτερη λέξη single,
γιατί και ένας παντρεμένος μπορεί να είναι ελεύθερος άνθρωπος με την εσκλαβωμένος. Όσοι είμαστε single, ερχόμαστε πολύ συχνά αντιμέτωποι και σε προσωπικό επίπεδο με το φαινόμενο ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν σχέση συνήθως είναι προβληματικοί, είναι νάρκισσοι, είναι καταπιεστικοί, χτυτικοί κλπ. Και οι υπόλοιποι δεν θέλουν να κάνουν σχέση. Ναι. Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που είναι ισορροπημένες προσωπικότητες και ίσως διαβάζουν και το πρώτο βιβλίο μας έχει συστήσει το πώς να διατηρήσουμε την ψυχική μας ισορροπία. Και χρειάζεται δεν λέει να... πράγματα που δεν ξέρουμε, απλά τα μαζεύει τα πράγματα και τα γράφει απλοϊκά για να μπορέσει ο καθής να τα κατανοήσει. Ζούμε λοιπόν σε αυτήν την δεκαετία, να το πω, στο θέμα του προβλήματος πάνω στις σχέσεις. Δηλαδή, άνθρωποι έχουν πολλά ερωτήματα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι διαθέσιμοι και άνθρωποι που δεν είναι διαθέσιμοι. Οπότε, ο τίτλος «Σχεδόν σχέσεις», δηλαδή «Είμαστε και δεν είμαστε», ίσως να αποκρυπτογραφεί ως ένα μεγάλο βαθμό το τι συμβαίνει στις μέρες μας γύρω από το θέμα των ερωτικών σχέσεων. Γι' αυτό και το προτείνω. Μπορεί κάποιος δηλαδή να κατανοήσει αν είναι σε σχεδόν σχέση και όχι σε σχέση. Να σου πω κάτι όμως. Θεωρώ ότι, και το συζητούσα χθες και με έναν άνθρωπο που ζει στην Αμερική, ο οποίος είναι ακαδημαϊκός και έχουμε συχνά επικοινωνία και μου έλεγε για κάποια περίπτωση που είχε συναντήσει. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν ολοκληρωμένη σχέση και θέλουν σχεδόν σχέση, θέλουν σχέση φίλοι με προνόμια ή σχέση χωρίς ιδιαίτερη ρομαντικότητα κλπ. Ίσως είναι άνθρωποι που έχουν πληγωθεί πολύ στη ζωή τους και έχουν απογοητευτεί στο παρελθόν από κανονική σχέση η οποία τους έφερε στη ματέωση και επειδή δεν έχουν κάνει δουλειά με τον εαυτό τους να ξεπεράσουν το τραύμα, λειτουργούν με μηχανισμούς άμυνας, συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, του στείλω ότι εγώ για να μην πονέσω, δεν θα ξαναγαπήσω. Δεν είναι μόνο, αυτό είναι μόνο μια πτυχή, μια ανάγνωση. Υπάρχουν και πολλές άλλες, όπως του να υπάρχει πρόβλημα στο μεγάλωμα, γύρω από τον ασφαλή δεσμό, όπως το να, λόγω των συγκυριών που υπάρχουν, να έχουν δημιουργηθεί πρόσθετες φοβίες στους ανθρώπους, γύρω από το αν μπορεί να είναι βιώσιμη μια σχέση με τα λοιπά που συνεπάγεται. Γενικά ζούμε σε εποχή που υπάρχουν κρίση αξιών. Έχουμε κρίση στις αξίες μας, αλλά κρίση και σε όσα ξέραμε μέχρι πρότινος. Και στους θεσμούς και στα πιστεύω μας. Είμαστε συγχυσμένες γενιές. Γι' αυτό συστήνω το βιβλίο του Σκοτ Πέκ, ο δρόμος ο λιγότερος ταξιδεμένος, και χθες Δευτέρα βγήκε το δεύτερο βίντεο από το βιβλίο στη συμμετοχή, όπου μιλάει για τους χάρτες ο Σκοτ Πέκ, τους γνωστικούς χάρτες, και λέει ότι σε κάθε ηλικία, σε κάθε φάση, ο άνθρωπος φτιάχνει ένα χάρτη για το πώς να πλογίσει τη ζωή του. Και λέει ο πνευματικός άνθρωπος πρέπει αναταχτά χρονικά διαστήματα να αναθεωρεί αυτό το χάρτη. Ναι. Και τώρα είμαστε σε μια περίοδο που χρειάζεται δυστυχώς ή ευτυχώς να αναθεωρήσουμε ξανά τους χάρτες μας αρκετά συχνά, για να μην χάσουμε την αυθεντικότητά μας και την πηγή της πνευματικότητας μας. Ναι. Εντάξει, συνέχεια πρέπει να αναθεωρούμε και γενικότερα να σκεφτόμαστε κριτικά γύρω από το τι μας συμβαίνει, τις απόψεις μας, γύρω από το τι συμβαίνει γύρω μας. Είναι πραγματικά ραγδαία και επειδή ακριβώς γίνονται τόσο γρήγορα κάποια πράγματα, πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να αντιληφθούμε πολλές φορές τι γίνεται. Δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε. Είμαστε γενιές που έχουμε μάθει να εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες. Και στο τέλος της μέρας δεν μας μένει χρόνος για να δούμε τι γίνεται, να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα. Και όλες αυτές οι γενιές που μεγαλώνουν είναι γενιές οι οποίες είναι γενιές του γρήγορου. Έχουν μάθει όλα να γίνονται γρήγορα. Δεν έχουν μάθει να επενδύουν χρόνο σε οτιδήποτε. Δηλαδή θέλουν κάτι να μάθουν, θα μπουν στην μηχανή αναζήτηση στο ίντερνετ, θα το βρούνε. Θέλουν να φάνε, θα πάνε να φάνε κάτι εύκολο.
θέλουν οποιαδήποτε πληροφορία, υπάρχουν τα μέσα να βρεις τους ανθρώπους που θέλεις, τη στιγμή που τους θέλεις. Ενώ παλαιότερα τουλάχιστον που δεν είχαμε κινητά, δεν είχαμε ίντερνετ, γινόταν έτσι μια περισσότερη προσπάθεια. Τώρα δεν είμαι κατά της τεχνολογίας, σίγουρα αυτή μας έχει λύσει τα χέρια σε πάρα πολλές δυσκολίες και προβλήματα. Ωστόσο αυτό μας έχει επιφέρει δυσκολίες στη ψυχολογική μας κατάσταση. Γιατί έχουμε μάθει να γίνονται όλα τόσο γρήγορα και να μην επενδύουμε ούτε χρόνο ούτε κόπο. Και κάποια πράγματα, όπως και ό,τι και να γίνει, και να γίνει η τεχνολογία τόσο γρήγορη που να γίνονται αυτοματοποιημένα σχεδόν κάποια πράγματα, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνεις κόπο. Και αυτό είναι η σχέση. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι και η σχέση. Γιατί δεν γίνεται αυτόματα, δεν μπορεί να γίνει μια σχέση γρήγορα. Χρειάζεται κόπο. Χρειάζεται ενέργεια. Και πολλά άλλα πράγματα εκτός από τη σχέση που θέλουν κόπο. Μα και οι άλλες σχέσεις, και οι σχέσεις οι φιλικές θέλουν χρόνο. Όλες οι σχέσεις. Και ενέργεια όλο, για να αρχίσουν ό,τι έχει να κάνει με το σχετίζεστε, θέλει κόπο. Είτε αυτό είναι σχέση γονιού-παιδιού, είτε αυτό είναι σχέση φιλίας, είτε αυτό είναι σχέση συντροφικότητας, είτε επαγγελματική. Όλα θέλουν κόπο. Και αν λοιπόν μάθεις ότι όλα γίνονται γρήγορα, θα δυσκολευτείς να το συνειδητοποιήσεις και να σκεφτείς πάνω σε αυτό περαιτέρω. Είναι πτυχές όλα αυτά που λέμε, είναι φως μέσα σε αυτό το απέραντο σκοτάδι, γιατί αν δεν γίνουν έρευνες και δεν διασαφινιστούν τα αίτια που σίγουρα έχουν να κάνουν και με την κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα που τα τελευταία 10 χρόνια είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο, τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, δεν θα μπορέσουμε με σιγουριά να πούμε γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα τόσο έντονο. Άρα, λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να προτείνω ένα άλλο βιβλίο. Είναι το βιβλίο «Ανακαλύπτοντας εμένα», χειρίδιο ψυχοθεραπείας, από Αριστονίκη Θεοδοσίου Τρυφωνίδου, εξελιχτική ψυχολόγο PhD. Λέει το παρόψηφιακό βιβλίο, από «Ανακαλύπτοντας εμένα», χειρίδιο ψυχοθεραπείας, αποτελεί ένα πλούσιο χειρίδιο δραστηριοτήτων, κυρίως για ανήλικες, μετεφήβους και εφήβους, θεραπευόμενους, αλλά και υποψήφιους θεραπευόμενους, που θέλουν ή σκέφτονται να ξεκινήσουν την ψυχοθεραπεία. Είναι κατάλληλο για ψυχολόγους και επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές και για όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μια επιλεγμένη σειρά δραστηριοτήτων, κυρίως και σε εφήβους και ενήλικες. Είπαμε, μας το έχεις πει ξανά, υπάρχουν πολλές ψυχοθεραπευτικές ασκήσεις. Το εγχειρίδιο καλύπτει ένα ευρύ πλήθος δεξιοτήτων, όπως αντιμετώπιση συναισθηματικών δυσκολιών, αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, ενδυνάμωση σχέσης ζευγαριών, αντιμετώπιση συναισθηματικής ανασφάλειας, αντιμετώπιση αρνητικών σκέψεων, κριτική σκέψη, διαχείριση κρίσεων θυμού και άγχους, αντιμετώπιση τοξικών άλλων, αντιμετώπιση εργασιακού εκφοβισμού και άλλα. Έχεις κάποιο άλλο βιβλίο σου που θες να μας συστήσεις? Το «Παίζοντας με το παιδί μέσα μας», το δεύτερο τεύχος, είναι και αυτό ασκήσεις για όλες τις ηλικίες, που θα μπορούσαν επίσης οι άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν με τον εαυτό τους εντός ψυχοθεραπευτικού πλαισίου φυσικά. Δηλαδή να συζητάνε τα αποτελέσματα. Μιλάς για το δεύτερο τεύχος. Τώρα έχω βρει το πρώτο. Ναι, το δεύτερο τεύχος. Γιατί βρίσκω τώρα τα link για να τα βάλω μετά στην περιγραφή του βίντεο, ώστε να μην με ρωτάτε. Όχι να με ρωτάτε κάτω από το βίντεο που θα βρω το ένα βιβλίο και που θα βρω το άλλο το βιβλίο. Θα σας τα βάλω τα link στην περιγραφή του βίντεο. Ναι, συνέχισε. Ναι. Αυτά. Επίσης, ένα άλλο βιβλίο που μου άρεσε, είναι ποίηση, αλλά βοηθάει και αυτό. Πολλές φορές να δούμε τα πράγματα πιο πνευματικά, με έναν πιο μεταφορικό τρόπο. Μάλιστα, εγώ την ποίηση πολύ συχνά τη χρησιμοποιώ και στις ψυχοθεραπευτικές μου συνεδρίες και τη λέω ψυχοθεραπεία μέσω ποίησης. Για ανθρώπους που δυσκολεύονται να... Ένα λεπτό. Το βιβλίο σου, το «Παίζοντας με το παιδί μέσα μας», το δεύτερο τεύχος, είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί λέει
Έχει 16 βιωματικές ασκήσεις εικαστικής θεραπείας. Έχεις και εικαστική θεραπεία μέσα. Art therapy. Ναι, ναι, έχω, Άλλη, έχω. 10 δραστηριότητες δημιουργικής παρακίνησης, ασκήσεις για ενίσχυση ποιοτικής σχέσης γονιών-παιδιών, οριοθέτησης χαρισματικότητας, ασκήσεις για αντιμετώπιση γονεϊκής αποξένωσης γονιών-παιδιών, αρνητικής διάθεσης, μαθησιακών δυσκολιών, δυσκολιών σε ζευγάρια, ψυχικών τραυμάτων και ψυχικού πόνου. Ευχαριστούμε. Συγγνώμη που σε διάκοψα. Πες μας, ποιο είναι το βιβλίο της πίεσης που θες να συστήσεις. Λοιπόν, είναι το «Ξέρω γιατί και λαϊδά το πουλί στο κλουβί». Αχα. Είναι της Μάγιας Αγγέλου. Ωραία η Μάγια Άγγελο. Και έχει γενικότερα πολύ ωραία πράγματα μέσα. Και νομίζω ότι για όσους θέλουν να δουν τα πράγματα λίγο πιο μεταφορικά, ίσως τους δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν πάνω σε θέματα της ψυχής τους, αλλά σε ένα άλλο επίπεδο. Το «Ξέρω γιατί και λαϊδάει το πουλί στο κλουβί», το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Μάγιας Αγγέλου, που πρωτοκυκλοφόρησε το 1969 και έκτοτε επανεκδίδεται και μεταφράζεται συνεχώς, είναι ένα βιβλίο τόσο εφρόσινο και τόσο οδυνηρό, τόσο μυστηριώδες και τόσο αξιομνημόνευτο όσο η ίδια παιδική ηλικία. Wow. Ναι. Wow. Θα το πάρω κι εγώ αυτό. Θα μου τα κάνεις δώρο, γι' αυτό θα μου το κάνεις δώρο. Και το πώς θα διατηρήσουμε την ψυχή μας, η ισορροπία, θα μου τα κάνεις δώρο. Και το σχεδόν σχέση, εντάξει, θα μου τα κάνεις όλα δώρο. Δέχεσαι. Εντάξει. Γιατί μου κάνεις τόσα πολλά βιβλία δώρο. Ένα άλλο βιβλίο που θέλω να συστήσω, που μου το έχεις κάνει δώρο. Θυμάσαι ποιο είναι? Το «Κράταμε σφιχτά». Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο βιβλίο και αυτό. Αυτό είναι ένα βιβλίο που μου το έχει κάνει δώρο, ένα από τα πολλά βιβλία που μου έχει κάνει δώρο. Το «Κράταμε σφιχτά». Θες να μας πεις για αυτό το βιβλίο τι είναι? Το έχω ξεκινήσει πρόσφατα. Είναι γιατί πάλι για το «Σχετίζεστε» και όπως και το επόμενο βιβλίο της Σουν Τζόνσον. Τώρα να το βρω. Είναι για το... Μιλάει για τις σχέσεις. Άντε. Να κάνουμε ένα χρόνο να σας ξανακάμουμε βίντεο, να σας πούμε για βιβλία. Γιατί εγώ μέχρι να τα διαβάσω το όλο αυτό. Ναι, είναι... Κοίτα, είναι εποχή που είναι καλό να διαβάζουμε γενικότερα και να ενδιαφερόμαστε για τα... Όλες οι εποχές είναι καλές για διάβασμα, κόρη. Όλες οι εποχές, αλλά αυτή ακόμα περισσότερο. Mm. Να ανοίξουν οι ορίζοντες μας, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Λοιπόν, το «Νόημα του έρωτα» είναι το καινούργιο της βιβλίο της Τζόνσον Σου. Το οποίο μιλάει για την επαναστατική νέα επιστήμη των αισθηματικών σχέσεων, λέει. Mm. Μετά το επιτυχημένο «Κράταμε σφιχτά». Προτείνει τρεις στρατηγικές, ναι. Η Dr. Sue Johnson με το νέο της βιβλίο «Το νόημα του έρωτα», το οποίο έχει παρόμοια... Έχει την ίδια φωτογραφία στο εξώφυλλο με αυτό, ρε. Έχει το ίδιο τέτοιο. Ναι, είναι το επόμενο. Ναι. Μας μοιεί σε μια επαναστατική νέα αντίληψη για τον έρωτα, μια οπτική που είναι αισιόδοξη και πρακτική. Θεμελιωμένη στην επιστήμη, αυτή η προσέγγιση μας αποκαλύπτει ότι ο έρωτας είναι ζωτικής σημασίας για μας, είναι κατεξοχήν λογικός και κατανοητός. Α, θέλω το και τούτον εγώ. Με λίγα λόγια, ο έρωτας έχει νόημα. Η Dr. Johnson, μέσα από μακροχρόνιες πρωτοποριακές έρευνες, μας λέει πως ένας ερωτικός δεσμός μοιάζει πολύ με τον δεσμό μητέρας παιδιού και είναι άρρηχτα συνδεδεμένος με ένα αρχαίγον ένστικτό μας, την ανάγκη μας για σύνδεση. Η Dr. Sue Johnson είναι από τους συνεχιστές του έργου του Bowlby, που μιλάει για τη θεωρία του δεσμού. Ναι, ακριβώς. Ναι. Η αγάπη είναι σοφή, μας λέει η συγγραφέας, είναι ένα από τα υλικά για τη συνταγή της επιβίωσης και της καλής υγείας, της ευτυχίας, αλλά και της νεότητας. Μια σχέση αγάπης είναι το κλειδί για τη δημιουργία οικογενειών, που διδάσκουν στα παιδιά τους τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διατήρηση μιας πολιτισμένης κοινωνίας, εμπιστοσύνη, ενσυναίσθηση, συνεργασία. Η Dr. Sue Johnson, που δημιούργησε το μοντέλο της συγκινησιακά εστιασμένης θεραπείας, η μοντέλο EFT, μας εξηγεί πως να καλλιεργήσουμε την ικανότητα να δομούμε μακροχρόνιες συναισθηματικές σχέσεις. Το «Νόημα του έρωτα» προτείνει τρεις στρατηγικές για το χειρισμό των συναισθηματικών αναγκών και φόβων μας και μας προσφέρει μια νέα οπτική για το σεξ και τη συναισθηματική δέσμευση, καθώς και πρακτικές εύχρηστες συμβουλές
για να χτίσουμε με ασφάλεια και εμπιστοσύνη υγιείς σχέσεις αγάπης. Τώρα έχουμε πει μέχρι τώρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 βιβλία. Κανεί, φτάνει. πώς δεν να πούμε. Νομίζω είναι καλά. Άντε, κανεί. Κανεί στα κυπριακά σημαίνει φτάνει. Σε επόμενη φάση, άμα τα διαβάσετε όλα αυτά, να σας προτείνουμε. Άμα τα διαβάσουμε όλα αυτά, να μας προτείνεις κι άλλα, δόκτωρ μου. Πόσα βιβλία έχεις στο σπίτι σου, πόσες χιλιάδες βιβλία έχεις στο σπίτι σου? Έχω, νομίζω, τώρα είναι 8.500. Δεν ξέρω πού τα βάζω και παραγγέλνω, τα χάνω και τα ξαναπαραγγέλνω για να καταλάβεις τόσο πολύ. Θέλω ένα βιβλιοθήκο νόμο εδώ πέρα. Όσοι έχετε σπουδάσει βιβλιοθηκονομία, μπορείτε να κάνετε αίτηση στη δόκτωρ Τρυφωνίδου για να συγκυρίζετε τα βιβλία της. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Κάνουμε και λίγη πλάκα, δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τα βιβλία, εννοείται ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα. Και θα τα πούμε την επόμενη Αριστοτρίτη. Φιλιά!